Χαίρετε. Λοιπόν, το πρωί είχα κάνει ένα χολάκι από Beauty Joint και αποφάσισα να σας κάνω και ένα δεύτερο χολάκι, γιατί έχω αγοράσει κάποια πράγματα τα οποία είναι τελείως άσχετα μεταξύ τους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με πράγματα τα οποία έχω αγοράσει από σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα δύο κοσμητικά. Είναι το Rexona Clear Aqua και το Rexona Sour Fresh. Λοιπόν, αυτά εδώ τα έχω αγοράσει και τα είχα δει από την Νατάσα. Και μάλιστα νομίζω το ένα από αυτά είχε μπει και στα αγαπημένα της. Της είχε αρέσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο ήτανε. Είχα πάει, τα είδα και αποφάσισα να τα πάρω και τα δύο. Αλλά λίγες ώρες που το φοράω, νομίζω ότι αυτό εδώ, το Clear Aqua, μου αρέσει περισσότερο. Θα δούμε πώς θα πάει. Πήρα αυτό εδώ της Carotene. Είναι λάδι για γρήγορο μαύρισμα. Το χρησιμοποιώ τώρα που έχω μαυρίσει, έχω κάνει αρκετά μπάνια και έχω αρκετή διαφορά στο σώμα μου, γι' αυτό το πήρα, έτσι για ακόμα πιο έντονο μαύρισμα. Συνήθως εγώ πώς το χρησιμοποιώ. Βάζω ένα 15, ένα 20 και στο τέλος της ημέρας, αφού έχω καεί καλά από τον ήλιο και έχει συνηθίσει λίγο το σώμα μου στη θερμότητα, στο τέλος βάζω αυτό εδώ. Δεν το βάζω εξ αρχής, δηλαδή να πάω 12 η ώρα για μπάνιο και να το βάλω. Θα καώ, ακόμα και τώρα που είμαι μαυρισμένη. Μετά πήρα αυτό εδώ, νομίζω το ξέρετε όλες, είναι το καινούριο της Nivea που είναι conditioner σώματος για το ντουζ. Ψήθηκα να το αγοράσω και εγώ, είχα ζει, ωραία αισθητικός. Τι είναι αυτό, κορίτσια? Αυτό είναι μια απλή κρέμα σώματος, η οποία κλασική κρέμα σώματος της Nivea, πολύ καλές οι κρέμες σώματος της Nivea, το είχε βάλει και στην προσφορά 1 ευρώ. Το οποίο τι γίνεται, αφού έχεις κάνει αφρόλουτρο, όταν πριν να βγεις από το μπάνιο πλώνεις μεγάλη ποσότητα στο σώμα σου και μετά το ξεπλένεις με το νερό. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Αυτό είναι μία λοσιόν σώματος, η οποία φυσικά από τη στιγμή που το ξεβγάζεις με νερό μένει μόνο η λιπαρότητα, οπότε σου αφήνει μια ωραία ενυδάτωση. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με οποιαδήποτε κρέμα σώματος, με την πείρα μου στο κομμάτι της αισθητικής, τέλος πάντων, και της κοσμετολογίας. Δηλαδή, αν πάρεις οποιαδήποτε κρέμα σώματος που ίσως δεν σου και πολύ αρέσει, γιατί ίσως δεν σου αρέσει το άρωμα, όπως που είχα πάρει η τελευταία μία εγώ της Dove, έπρεπε να τη φέρω να σας τη δείξω κι αυτήν, η οποία έχει πολύ ωραίο άρωμα, αλλά μετά αρχίζει και μυρίζει κάπως έντονα, λίγο άρωμα γιαγιάς που λέω εγώ. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις κι αυτήν, τέλος πάντων, στο μπάνιο, είναι το ίδιο σκεπτικό, να ξεπληθείς με νεράκι και μια χαρά cool, παρά να δώσεις, νομίζω είχε 4,5 ευρώ αυτό. Θα δώσω 4,5 ευρώ για ένα πράγμα το οποίο στην ουσία είναι πολύ απλό σαν σκεπτική. Αλλά είπαμε έτσι, ψινόμαστε από τις διαφημίσεις όλοι μας. Πάει και αυτό. Πήρα αυτό εδώ της Essence, το μολυβάκι, το οποίο είναι μηχανικό, είναι έτσι, το οποίο γράφει τέλεια. Τέλεια. Έχει πάρα πολύ καλή απόδοση. Κρατάει πάρα πολύ. Μπράβο, Μαρία, το έσπασα κιόλας. Έχει πολύ ζέστη σήμερα. Μου άρεσε πάρα πολύ και γράφει ακόμα και μέσα στο μάτι. Λοιπόν, αγόρασα αυτό εδώ της Maybelline, το 110. Δεν είχα ξαναδοκιμάσει της Maybelline, νομίζω δηλαδή, δεν είχα ξαναδοκιμάσει όζα της Maybelline. Πήρα ένα συνένα, το πήρα αυτό και πήρα και άλλο ένα σκληρετικό, δεν το έχω τώρα εδώ. Τα είχε προσφορά και τα δύο μαζί 4,90. Πήρα αυτό εδώ της Kiss Kiss, ένα νίον, Fuchs νίον, αυτό εδώ. Από κατάστημα πάλι ενός ευρώ πήρα αυτήν εδώ τη σκιά, την LDM, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει αυτό εδώ το συνήθιστο μοβ σκούρο χρώμα, καλή απόδοση, εντάξει. 1 ευρώ, την πήρα και αυτή, 1,90 για την ακρίβεια. Λοιπόν, τώρα να σας δείξω και δύο χαζομάρες που πήρα από το eBay, αυτά εδώ. Δείτε τώρα τι έγινε. Είδα αυτό εδώ το κραγιόν, το είδα 1,5 ευρώ, λέω θα το πάρω. Και όταν ήρθε, είδα αυτό. Γιατί είχα ζει, δεν κοίταξα τα γραμμάρια, κακώς, δηλαδή πόσα γραμμάρια είναι το κραγιόν. Τα γράφουν φυσικά από κάτω αυτοί, αλλά εσύ κοιτάς τα χρώματα και αυτά, 1 ευρώ, λες, wow, θα το πάρω. Και μου ήρθε αυτό εδώ, αλλά είναι καταπληκτικό, έτσι. Είναι αυτό εδώ το μικρούλι. Είναι αυτό εδώ, είναι ένα μοβάκι. Το φοράω και τώρα στα χείλη μου. Μια χαρά είναι για τη τσάντα τώρα, 1 ευρώ. Εντάξει, ψιλοπογοητεύτηκα όταν το είδα, γιατί περίμενα ότι είναι μεγάλη συσκευασία. Δεν πειράζει, είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ, το οποίο έχει μια πολύ όμορφη συσκευασία, όπως βλέπετε.
Είναι αυτό εδώ το φούξ και μέσα έχει λιποζάν, λιμπάλμ δηλαδή. Οπότε γράφει πολύ πιο απαλά στα χείλη, δεν γράφει τόσο έντονα φούξ. Αυτό εδώ, και αυτό νομίζω το πήρα 1,90. Με τα έξοδα αποστολή σας λέω όλα μαζί, έτσι. Αυτό εδώ, αυτό μυρίζει λίγο έντονα. Αυτό άλλο δεν μυρίζει καθόλου, αυτό μυρίζει λίγο έντονα και δεν μου πολύ αρέσει αυτό. Αλλά το άλλο το μικρό πολύ το αγάπησα, μια σταλίτσα. Και θα σας δείξω και το τελευταίο, την καλύτερη αγορά πιστεύω που έχω κάνει. Είναι της Golden Rose, είναι από την καινούργια σειρά την καλοκαιρινή. Είναι το 127, εγώ Golden Rose κραγιόν έχω πάρα πολλά και τα αγαπάω. Και δείτε χρώμα, έτσι. Δείτε χρώμα. Σας το κάνω και ένα swatch εδώ. Εγώ ξετρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι κόραλο ροζ απαλό. Πάρα πολύ μου άρεσε, ειδικά με μαυρισμένη επιδερμίδα τώρα που μαύρισα. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Νομίζω αυτό εδώ θα μπει σίγουρα στα αγαπημένα. Σίγουρα. Ήδη το έχω φορέσει πάρα πολύ, άμα δείτε, έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Το αγόρασα μέσα στην εβδομάδα και ήδη έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Αυτά τα μικροπράγματα χαζά και ίσως και ανούσια κάποια από αυτά, τέλος πάντων. Νομίζω δεν έχω πάρει κάτι άλλο τελευταία. Έχω πάρει κάποια ρούχα, δύο βερμούδες και κάτι άλλο που εντάξει δεν αξίζει να σας κάνω τώρα χολάκι βίντεο για ρούχα γιατί είναι πολύ λίγα. Ως γνωστόν τα περισσότερα θα δίνω στα καλλιτικά. Αυτά λοιπόν, σας αφήνω. Φιλιά, γεια σας.